Καλησπέρα. Νομίζω ότι καλησπέρα σας. Καλησπέρα, νομίζω ότι είναι σημαντικότερη. Διαμορφώνουν χαρακτήρα, διαμορφώνουν την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του κάθε παιδιού και βέβαια το να ανακαλύπτεις τα αυθεντικά ταλέντα είναι το μέλλον του ποδοσφαίρου μας. Οπότε από αυτούς τους ανθρώπους γεννιούνται πραγματικοί στάρ στο μέλλον και αυτοί οι άνθρωποι συμβάλλουν στο να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το ποδόσφαιρό μας. Και φαντάζομαι είναι και δύσκολο για έναν προπονητή του πρώτου επίπεδου στην Ελληνική Λίγκα να αλλάξει πράγματα σε ένα παιδί που του έρχεται στα 19 στα χέρια του, γιατί είναι πια ένας άντρας, ένας ενήλικας ο ποδοσφαιριστής στα 19. Δεν είναι ένα παιδί που μπορείς να το πλάσεις από την αρχή. Σίγουρα θα κοιτάξεις να αλλάξεις πράγματα, αλλά έχει χτίσει ήδη μια δομή. Γι' αυτό εμείς κοιτάμε ότι όταν ανεβάζουμε παιδιά από την Under 19, από την ομάδα νέων της εκάστοτε ομάδας, και δόξα τω Θεώ μπορώ να υπερηφανεύομαι σε εισαγωγικά, σε παρένθεση, το ότι έχω επαγγελματικά αναδείξει αρκετά παιδιά. Όταν λοιπόν έρχονται σε εμάς στην πρώτη ομάδα, ένα πολύ μεγάλο μέρος της τακτικής, της τεχνικής και κυρίως του χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ήδη δομημένο. Mm-hmm. Και αυτό οφείλεται σε αυτούς τους ανθρώπους το πόσο εύκολα θα προσαρμοστεί το εκάστοτε παιδί στην αντρική ομάδα, στη μεγάλη ομάδα και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για ομάδες του Βεληνικού, του ΠΑΟΚ, του ΑΡΤ, του Ολυμπιακού, γενικά τις μεγάλες ομάδες. Σωστό είναι. Coach, είναι πιο ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα το φετινό σε αυτό το εύρος που έχουμε δει βέβαια παιχνίδια, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την πρώτη ταχύτητα, ή έτυχε κατά τη γνώμη σας, επειδή είμαστε και σε μια περίεργη χρονιά με τις διακοπές που περιμένουμε και για το παγκόσμιο κύπελο και για το ότι όλοι λίγο πολύ άργησαν να κλείσουν τα ρόστερ, όλοι σίγουρα έκαναν κάτι λιγότερο από αυτό που περίμεναν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια στο ξεκίνημα. Πώς το βλέπετε εσείς? Είναι το πιο αλόκοτο πρωτάθλημα που έχουμε δει των τελευταίων ετών. Με την έννοια ότι εάν ανατρέξουμε στο άμεσο παρελθόν θα θυμηθούμε ότι ο Ολυμπιακός πέρυσι από το Δεκέμβριο σχεδόν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα, κακά τα ψέματα. Mm-hmm. Οι δύο που πρωταγωνιστούσαν τα τελευταία αρκετά χρόνια είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ. Δεν υπήρχε κάποια άλλη ομάδα που να μπει έτσι σπίνα, εκτός μια εξαίρεση που έκανε η ΑΕΚ τότε με το Χιμένες. Και βέβαια όταν βρίσκεται ο Ολυμπιακός 8 βαθμούς πίσω, όταν ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ήταν, πάλευε για την τέταρτη και την πέμπτη θέση, είναι μπροστά στη βαθμολογία, όταν ομάδες σαν την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό ψάχνουν ακόμα τα πατήματά τους, ακόμα γίνονται μεταγραφές, αλλαγές προπονητών στον Άρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα αυτά συνηγορούν στο γεγονός ότι ζούμε το πιο αλόκοτο πρωτάθλημα τουλάχιστον στην ανάπτυξη. Και το κάνει όμως και ενδιαφέρον, ε! Γι' αυτό. Mm-hmm. Όταν είναι αλόκοτο παράλληλα είναι και ενδιαφέρον, όταν δεν υπάρχει κάτι δεδομένο όπως υπήρχε, όπως προείπα, τα προηγούμενα χρόνια. Και αυτό θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή και οι 5 ομάδες είναι ικανές να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα και αυτό είναι το οποίο μπορεί να φέρει κάτι διαφορετικό από αυτό που είχαμε συνηθίσει. Mm-hmm. Υπάρχει και το γκρουπ των ομάδων που είναι στη δεύτερη ταχύτητα και εκεί όλοι ψάχνονται ακόμη. Ναι, είναι αρχή του πρωταθλήματος. Καμία ομάδα δεν έχει σταθερότητα, να το πω έτσι. Βλέπουμε αποτελέσματα τα οποία τη μία Κυριακή λες ότι ενδεχομένως αυτή η ομάδα να είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος και την επόμενη εβδομάδα αναιρείς αυτό το γεγονός. Γενικά είναι όλες οι ομάδες σε μία κατάσταση στην οποία ψάχνονται. Βέβαια είναι σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το μεγάλο κενό που θα προκύψει στο πρωτάθλημα για το Μουντιάλ
και όλες οι ομάδες ακόμα δεν έχουν βρει μια σταθερότητα πλην του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να μπορέσεις να κάνεις υπολογισμούς, να οριοθετήσεις καταστάσεις για το πού μπορεί να τερματίσουν. Να δούμε λίγο την εικόνα που έχετε από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Ναι. Σας ο ΠΑΟΚ υπέστη ένα σοβαρό πλήσμα όσον αφορά τα ευρωπαϊκά μάτς. Προφανώς και κανένας στον οργανισμό ΠΑΟΚ δεν πίστευε ότι μπορεί να αποκτηθεί τόσο προώρα και από μια ομάδα της γειτονικής χώρας. Όταν λοιπόν ξεκινάει μια χρονιά έτσι και με αρκετές αλλαγές και αρκετές αλλαγές προς αφαιρέσεις στο ρόστερ, είναι λογικό το να είναι δύσκολο στο να επανέλθει άμεσα. Ο ΠΑΟΚ όμως κατά τη δική μου άποψη επανήλθε. Και αν εξαιρέσω το γεγονός ότι ισοφαρίστηκε από τον Όφη στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων και αν είχε και αυτούς τους δύο βαθμούς, θα μιλάγαμε ότι θα ήταν δύο βαθμούς από την κορυφή και θα μπορούσε να ατενίζει εντελώς διαφορετικά τον κύριο στόχο κιόλας που είναι το πρωτάθλημα συν το κύπελλο. Βέβαια το κύπελλο αργεί ακόμα. Νομίζω ότι μέρα με την ημέρα ο ΠΑΟΚ βρίσκει τα πατήματά του. Νομίζω ότι μπορεί και έχει ένα σύνολο το οποίο ενδεχομένως και να διεκδικήσει το πρωτάθλημα μέχρι και την τελευταία αγωνιστική. Δεν έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια ο ΠΑΟΚ είναι ΠΑΟΚ, κατά ψέματα από αγωνιστική σε αγωνιστική νομίζω ότι θα βγάζει περισσότερα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί τώρα έχει ένα επιθετικό πρόβλημα, αυτό φαίνεται, κερδίζει με δυσκολία τα παιχνίδια ακόμα και με μικρομεσαίες ομάδες και είναι αλήθεια ότι από αγωνιστική σε αγωνιστική ενδεχομένως να δούμε και θα δούμε, είναι σίγουρο, καλύτερα πράγματα από τον ΠΑΟΚ και θα είναι ο ΠΑΟΚ που γνωρίζουμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Ο Άρης, πήγε σε αλλαγή προπονητή και εδώ περιμένουμε πολύ ενδιαφέρον το σχόλιο σας για τις διαφορές που εντοπίζετε. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω για τον Άρη λέγοντας ότι προς ευχάριστη έκπληξη όλων και δικής μου προσωπικά έγινε μια τεράστια επένδυση φέτος. Σωστό. Δεν ξέρω αν υπήρχε σχεδιασμός, αν ήταν κατόπιν συνεννόηση έστω και με τον προηγούμενο προπονητή. Η αλήθεια όμως είναι ότι δαπανήθηκαν πάρα πολλά χρήματα για τα δεδομένα του Άρη. Μεσοεπιθετικά νομίζω ότι μπορεί να αποτελεί ίσως και το καλύτερο ρόστερ αυτή τη στιγμή στη Super League. Έχουν έρθει ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν τη διαφορά σε κάθε παιχνίδι. Υπάρχει μεγάλη ποσότητα και ποιότητα. Έτσι, και με δεδομένο αυτό μπορεί να είχαμε πρόωρη αλλαγή προπονητή, γιατί έτσι έκρινε η διοίκηση του Άρη. Αλλά το ρόστερ το οποίο διαθέτει ο Άρης, ενδεχομένως και με τη σωστή καθοδήγηση, να τον φέρει σε επιτυχίες που αναζητά τα τελευταία χρόνια. Σε μια κατάκτηση ενός τροπαίου. Να διεκδικήσει τίτλο, ναι. Ναι. Νομίζω ότι όμως με βάση το ρόστερ που έχει, μπορεί να το κάνει τουλάχιστον φέτος αυτό. Από προπονητικής άποψης είναι ενδιαφέρον για σας ότι ήρθε στο πρωτάθλημά μας ένας προπονητής με εκατοντάδες παιχνίδια στην Premier League. Είναι λόγος να βλέπετε λίγο παραπάνω Άρη σε σχέση με την ισορροπία που πάντα ένας προπονητής κρατάει βλέποντας αγώνες? Πάντα όταν έρχεται ένας καινούργιος προπονητής είναι ενδιαφέρον για εμάς τους συναδέλφους να δούμε τη φιλοσοφία του, να δούμε το τι θέλει να κάνει εντός αγωνιστικού χώρου και γενικά να μπορέσουμε να αποκρυσταλώσουμε άποψη για αυτόν. Ο συγκεκριμένος προπονητής έχει τεράστια εμπειρία, δεν είναι λίγο πράγμα, όχι απλά δεν είναι λίγο πράγμα, το να κοουτσάρει τόσα παιχνίδια στο καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου, κακά τα ψέματα. Γιατί η Premier League είναι το καλύτερο πρωτάθλημα του κόσμου. Και η αλήθεια είναι ότι θα πρέπει να του δοθεί χρόνος. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι όλοι οι προπονητές, χωρίς να κοιτάμε την εθνικότητά τους, είναι δίκαιο να έχουν χρόνο να περάσουν πέντε πράγματα. Γιατί, ξέρω, είναι παράπονο και δικαιολογημένο. Στον Έλληνα δεν τον δίνουμε τον χρόνο.
Δεν το δίνουν στον Έλληνα, αλλά από ό,τι βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Δεν το δίνουν και στον Ξένο. Στους ξένους και γενικά δεν υπάρχει υπομονή. Και γενικά, εάν θέλετε έτσι να το πλατιάσουμε λίγο το θέμα και να το ανοίξουμε, δεν υπάρχει και προγραμματισμός, δεν υπάρχει και χρονοδιάγραμμα. Εγώ πραγματικά μπαίνω σε μια διαδικασία να σκεφτώ ότι ενώ αυτές τουλάχιστον οι ομάδες υπάρχει τμήμα scouting που εργάζονται όλο το χρόνο, που έχουν εντοπίσει τα προβλήματα της ομάδας, που έχουν εντοπίσει τους μεταγραφικούς στόχους, γιατί μπαίνουμε σε μια διαδικασία να γίνονται μεταγραφές και αρκετές μεταγραφές, δεν λέμε να γίνει μια προσοχή. Τέλη Αυγούστου και αρχές Σεπτέμβρη. Δηλαδή με άλλους ποδοσφαιριστές ξεκινάει μια χρονιά προετοιμασία, με άλλους παίζει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, με άλλους μετά ενδεχομένως συνεχίζει στο πρωτάθλημα και βέβαια ποτέ δεν θα μπορέσει να αποκτήσει μια σταθερότητα, μια φιλοσοφία, μια ομάδα, όποια και να είναι αυτή, όποιο και να είναι το μέγεθος. Coach, είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον να συζητάμε μαζί σας. Και γι' αυτό δεν θα διστάσω να πω ότι ευχόμαστε το συντομότερο δυνατόν να τα πούμε με την αφορμή την επιστροφή σας στους πάγκους. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.